Τα δείγματα ήταν καλά, ήταν θετικά. Ο κόσμος απλώθηκε σε όλο το νησί, οπότε δεν είχε πουθενά πάρα πολύ κόσμο συσσωρευμένο. Απλώθηκαν και στα χωριά και μέσα στην πόλη. Η πρώτη μέρα ήταν λίγο πιο υποτονική και λόγω ότι ήταν μετά από την Κυριακή του Πάσχα. Αλλά η εικόνα που δείχνει το πρώτο τριήμερο είναι θετική, ότι μάλλον πηγαίνει για σταθεροποίηση. Την Πρωτομαγιά είχε πάρα πολύ κόσμο που πήγε λόγω του διημέρου και όλα στα χωριά, οπότε είχαν πολύ καλή κινητικότητα τα χωριά. Η πόλη είχε μια κίνηση καλύτερη στα εστιατόρια σε σχέση με την πρώτη μέρα. Και οι καφετέρειες επίσης είχαν επαρκή κινητικότητα, ούτε όμως ότι ήταν αυτό που περιμέναμε. Πολύ μεγάλο μερίδιο ανθρώπων, οι οποίοι αποφύγανε να βγουν τις πρώτες μέρες ή προτιμήσανε να πάγανε κάπου πιο έρημα ή πιο μοναχικά για να γλιτώσουν τις μεγάλες μαζόξεις κόσμου σε διάφορα σημεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην γίνει πανικός, όπως λέμε, σε κάποιες περιοχές, σε κάποια μαγαζιά και όλα να κυλήσουν σχετικά βατά. Θεωρείτε ότι η μουσική αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα να βγει κάποιος έξω? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι συνδυασμένο τα καταστήματα εστίασης με μια μουσική και πόσο μάλλον η αμηχανία που προκαλούσε τις πρώτες μέρες να πηγαίνει σε ένα τέτοιο χώρο και να μην ακούγεται τίποτα και να προσπαθούν να ψιθυρίσουν ο ένας τον άλλον. Θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί αυτό και να ξεκινήσει να υπάρχει έστω ενδεικτικά κάποια μουσική για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και το ευχάριστο κλίμα που θέλουμε να υπάρχει μέσα στην εστίαση για να νιώσει και καλύτερο κόσμο μετά από 6 μήνες. Και καταλυτικό ρόλο εννοείται ότι παίζει και το ωράριο. Το είχαμε πει στους λεμιξιολόγους ότι όσο περισσότερες ώρες λειτουργούμε, τόσο πιο καλό είναι για τους πελάτες να πλωθούν μέσα στο ωράριο. Οπότε να μην υπάρχουν μαζόξεις σε συγκεκριμένες ώρες. Τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το 8 με 10 παράδειγμα, που όλοι θα πρέπει να βγουν ταυτόχρονα για καφέ, για ποτό, για εστιατόρια, για φαγητό, όλα. Ελπίζουμε ότι λίγαν συντόμως θα αυξηθεί αυτό το ωράριο για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο. Επανερχόμενοι στο ζήτημα της μουσικής, μπιτζόπαρα χωρίς μουσική γίνονται? Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Είναι μονάχα για χρήση μπάνιου και ηλιοθεραπείας στην ουσία. Θεωρώ, όπως σας είπα, ότι πολύ σύντομα θα βελτιωθεί αυτό. Το πιέζουμε και στο πανελλαδικό με το Εστίαση Γκρις και για το ωράριο και για το θέμα της μουσικής. Το αργότερο θεωρώ ότι μέχρι 15 του Μαΐου θα έχει λήξει το θέμα. Ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα για τα καταστήματα της εστίασης. Τι γνωρίζετε για αυτό το πρόγραμμα? Υπάρχει το πρόγραμμα που περιμένουμε να ανακοινωθεί γύρω στις 10 του Μαΐου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι το πρόγραμμα το 7% που λένε το επανεκκίνησης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που το χρειάζονται όλες οι επιχειρήσεις και προσπαθούμε να βάλουμε τέτοιους όρους στο πρόγραμμα ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν σίγουρα οι μικρές επιχειρήσεις που εδώ και πολλούς μήνες δεν είχαν την οικονομική άνεση, δεν είχαν τις δυνατότητες να μπουν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα στο παρελθόν και έχουν τρομερά οικονομικά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να μπουν όλοι σε αυτή την επανεκκίνηση.